Έτσι είμαστε και πάλι εδώ. Παρέα με τη Ρασούλα μας, την οποία Άση. Αν και νομίζω ότι όσοι βλέπετε Ελένη, όχι μόνο τώρα φέτος που λέγεται Ελένη εκπομπή, όλα αυτά τα χρόνια που έκανε η Ελένη Μενεγάκη την πρωινή της εκπομπή, έχετε καταλάβει ότι η Άση έχει εξαιρετικό χιούμορ όσοι βλέπετε την εκπομπή. Γιατί μέσα από το Star System, όχι. Είσαι πολύ to the point και πάνω σε αυτό το οποίο κάνεις. Που να προλάβω και όλα τα χιούμορ. Ναι, εντάξει, να έχεις κάποιο καλεσμένο που το ξέρεις καλύτερα, ναι. Αλλά με την Ελένη, που πολλές φορές η Άση σχεδόν πάντα είναι και στην παρέα όλης της ομάδας και μιλάνε και για άλλα πράγματα, εκεί έχεις ξεδιπλώσει πολλές φορές τα ταλέντα σου. Το δολοφονικό σου με την καλή έννοια ταλέντο χιουμοριστικό. Και έχεις πει και ατάκες κορυφές. Ναι. Κορυφές. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε. Εγώ και ο Συντροχός, ηχθείες, τι καλούδια. Θέλω να πιστεύω, τους περιμένουν για το 12. Παραπονεμένους. Λοιπόν, για τους εγώ καιρούς. Λοιπόν, θα πω αυτά που είπα και για τους κρυούς και τους ζυγούς και τους καρκίνους, δηλαδή ότι το 12 στην ουσία κλείνει ένα κύκλο εμπειριών, ορίμανσης, δυσκολιών, εμποδίων και από την άλλη πλευρά όμως και ένα κύκλο 2,5 χρόνων που όχι μόνο σας ορίμασε, σας έκανε να φιλοσοφήσετε λίγο περισσότερο τα πράγματα, να πάρετε σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή σας και να ανέβετε ένα σκαλοπάτι. Το δώρο θα έρθει προς το φθινόπωρο, μετά τον Οκτώβριο δηλαδή να το περιμένετε. Κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Μέχρι τον Οκτώβριο, γεννημένοι μετά τις 10 Γενάρη, έχετε πιο πολλά κάστανα να βγάλετε από τη φωτιά. Έχετε περισσότερες δηλαδή δυσκολίες, έχετε να αποδείξετε πράγματα. Άλλοι μπορεί να αναλάβετε ευθύνες στην οικογένεια. Πολλοί εγώκεροι έγιναν γονείς και μέσα στο 11, αλλά θα γίνουν και μέσα στο 12 μέχρι το καλοκαίρι. Επίσης, πολλοί εγώκεροι μπορεί να μπαίνουν τώρα σε μια καινούργια σχέση ή να αποφασίζουν ένα γάμο. Είναι μια χρονιά τέτοια και με τον χρόνο πάντα όταν μας επηρεάζει, παίρνουμε τέτοιου είδους σημαντικές δεσμεύσεις στη ζωή μας. Να μαζευτούμε λίγο δηλαδή. Λοιπόν, ναι. Αυτό. Από εκεί και έπειτα, ανοίγει το πράγμα πολύ στα επαγγελματικά τους μετά το καλοκαίρι και μάλιστα πολλοί μπορούν να ασχοληθούν ταυτόχρονα και με δύο διαφορετικά αντικείμενα ή να κάνουν δύο διαφορετικές δουλειές, το οποίο θα τους αποφέρει και στα οικονομικά. Βέβαια, εννοείται. Τι άλλο να πούμε, μέχρι το καλοκαίρι κυνηγήστε τα ερωτικά γιατί πραγματικά είναι μια πολύ καλή περίοδος. Προσέξτε λίγο περισσότερο μέχρι τον Απρίλιο θέματα που έχουν να κάνουν με νομικής φύσης, δηλαδή δικαστήρια κτλ. Πιθανώς μπορεί να έχετε αναβολές ή να μην γίνονται τα πράγματα όπως θέλετε. Και επίσης και στο κομμάτι των σπουδών δεν είστε πολύ τυχεροί αυτό το διάστημα τώρα. Σε αυτή την εξεταστική δηλαδή η τύχη δεν βοηθάει πολύ, χρειάζεται πολύ διάβασμα. Θα είστε όμως πολύ τυχεροί στην επόμενη. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τους Σιδροχώους, που για τους Σιδροχώους είναι μια πολύ ωραία χρονιά. Επίσης από τα ζώδια που ευνοούνται αρκετά μέχρι, κυρίως μέχρι τον Σεπτέμβρη, θα έλεγα ότι επεκτείνεται και αργότερα η βοήθεια του Δία που θα είναι στους Διδύμους, αλλά δεν θα είναι, επειδή θα είναι και ο Κρόνος μάλλον στην πορεία από τον Οκτώβριο και μετά, είναι λίγο σαν να μειώνεται έτσι η πολύ θετική του εύνοια. Άρα για σας μέχρι τον Οκτώβριο είναι ένα πολύ καλό διάστημα που πρέπει να πατήσετε και για θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά σας και για θέματα που μπορεί να αφορούν τα ερωτικά σας. Τα ερωτικά, η δημιουργία, τα παιδιά, πολύ σημαντικός τομέας που μπορεί να πάει εξαιρετικά μέσα στην καινούργια χρονιά. Και βέβαια να πούμε και κάτι άλλο, και αυτό θα το συνδέσω και με το ζώδιο των ιχθύων. Για εσάς τους υδροχώους, φεύγει ο Ποσειδώνας από το ζώδιό σας οριστικά και μπαίνει στο ζώδιο των ιχθύων. Και στο δικό σας ζώδιο, ο Ποσειδώνας, η αλήθεια είναι ότι μάλλον μπέρδεψε τα πράγματα περισσότερο παρά απέδωσε. Άρα θεωρώ ότι το 2012 θα σας βοηθήσει να σταθείτε λίγο περισσότερο στα πόδια σας, να νιώσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, να νιώσετε ότι πατάτε γερά στη γη και να καταλάβετε και ποιοι είναι γύρω σας και τι θέλουν από εσάς. Ο Ποσειδώνας έμεινε από το 98 μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου στο δικό σας ζώδιο. 3 Φεβρουαρίου αναχωρεί οριστικά και έρχεται στο δικό σου ζώδιο, Θέμη μου, που είναι κυβερνήτης του. Είναι κυβερνήτης. Έβλεπα το έλεγε στην Ελένη αυτό. Ναι, είναι κυβερνήτης του. Λοιπόν, και αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι σαν ζώδιο οι ηχθείς, στη φύση την Ποσειδόνια, μπορούν πιο εύκολα να την εκφράσουν. Γιατί σαν ζώδιο έχετε κάτι abstract, κάτι αφηρημένο. Αφηρημένο, ναι. Είστε λίγο και στο δικό σας κόσμο. Έτσι. Λοιπόν, απλά ο Ποσειδώνας αυτό μπορεί να το επιτείνει, να το κάνει πιο έντονο τώρα που μπαίνει στο ζώδιό σας. Και επειδή το ζώδιό σας επίσης συνδέεται με αυτό που λέμε με τη διαφυγή.
Η ιχθύς είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζώδιο. Είναι τόσο ευαίσθητο που μερικές φορές δεν αντέχουν την πραγματικότητα και νιώθουν την ανάγκη να δραπετεύσουν σε έναν άλλο κόσμο. Και φτιάχνουν άλλο κόσμο. Και φτιάχνουν έναν άλλο κόσμο. Τώρα αυτό για κάποιους μπορεί να είναι αυτό που λέμε οι εθισμοί όλοι. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά. Για κάποιους άλλους το φεύγω μπορεί να έχει να κάνει με το φεύγω γιατί κάθομαι 15.000 ώρες στο ίντερνετ και είμαι αλλού. Φεύγω μπορεί να είναι πηγαίνω στο εξωτερικό ή κάνω ένα ταξίδι ή θέλω, νιώθω την ανάγκη να ξεκόψω από αυτό που είναι η καθημερινότητά μου γιατί δεν το αντέχω. Ο καθένας έχει ένα διαφορετικό τρόπο για να διαφεύγει, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που σχετίζεται πάρα πολύ με την φύση των ιχθύων. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο Ποσειδώνας και φέτος επηρεάζει κυρίως τους γεννημένους μέχρι τις 22. Η Λεβάρι. Ανάγκη σας να δραπετεύσετε θα είναι ακόμη πιο έντονη. Από την άλλη πλευρά, ο Ποσειδώνας σχετίζεται και με την έμπνευση. Όσοι κάνουν επαγγέλματα που χρειάζονται έμπνευση, δεν είναι γραφειοκρατικά, δεν είναι τεχνοκρατικά μάλλον γραφειοκρατικά, θα την έχουν αυτή την έμπνευση και είναι καλό αυτό. Όσοι όμως είναι τεχνοκράτες ηχθείς, νομίζω ότι μπορεί και να βασανιστούν από την επιρροή του Ποσειδώνα. Γιατί ο Ποσειδώνας έχει την τάση λίγο να στα μπερδεύει όλα, να μην βλέπεις ακριβώς, να μην ξέρεις ακριβώς που είσαι, να μην βλέπεις επίσης με πολύ καθαρό βλέμμα τους άλλους. Να βλέπεις αυτά που θέλεις να δεις. Και, πώς το λένε, οι προσδοκίες μπορεί να αυξάνονται χωρίς να σου έχει δώσει ο άλλος το δικαίωμα. Δηλαδή μπορεί εγώ επειδή σου χαμογέλασα, ας πούμε, εσύ να φαντάζεσαι. Άστα να πάνε. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να προσέξετε εσύ και οι γεννημένοι στις αρχές του ζωδίου, γιατί εσάς επηρεάζει τώρα. Επίσης προσέξτε όχι μόνο σε επίπεδο ερωτικό έτσι, και φιλικό, αλλά και σε επαγγελματικό. Δηλαδή έρχεται ο άλλος και μου κάνει μια πρόταση να συνεργαστούμε, αλλά δεν τον γνωρίζω αυτόν τον άνθρωπο, δεν πηγαίνω τυφλά. Και λέω ναι βεβαίως και δεν χρειάζεται να υπογράψουμε και κάτι, σε πιστεύω φίλε αυτό. Δηλαδή μην παίρνετε, μην λαμβάνετε υπόψη σας τη δική σας, τον τρόπο που σκέφτεστε εσείς και για τους άλλους. Και γενικώς θα έλεγα στο κομμάτι επαγγελματικά και ποιοι άνθρωποι είναι κοντά σας και ξέρετε ότι η γνώμη τους στα προηγούμενα χρόνια ήταν αυτή που θα έπρεπε για σας. Έχουν δηλαδή μια πιο αντικειμενική γνώμη από εσάς. Καλύτερα να συμβουλευτείτε αυτούς παρά την καρδιά σας σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά και όσοι είναι γεννημένοι μέχρι τις 22 για να μην φάτε τα μούτρα σας. Γιατί εύκολα μπορείτε να πέσετε θύματα. Επίσης, άλλο που έχει ο Ποσειδώνας είναι ότι μας κάνει πιο επιρρεπείς στο να σώσουμε κάποιον ή μας κάνει πιο συμπονετικούς απέναντι στους άλλους. Είμαστε μεγάλες καρδιές. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις, υπάρχει και ένα όριο. Και επειδή η ηχθύς και η λέξη όρια δεν πάνε μαζί, θα πρέπει φέτος να είστε πολύ προσεκτικοί τι όρια βάζετε. Γιατί ναι, μεν μπορεί να έχετε την καλή διάθεση να βοηθήσετε έναν άνθρωπο, αλλά ο άλλος μπορεί να εκμεταλλευτεί την καλή σας πίστη και την καλή σας καρδιά. Mm-hmm. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τους ηχθείς των πρώτων ημερών, για τους τοξότες των πρώτων ημερών, για τους δίδυμους των πρώτων ημερών και για τους παρθένους των πρώτων ημερών. Προσέχουμε ανθρώπους, καταστάσεις, την ασφάλεια του σπιτιού μας επίσης, το να μην είμαστε πολύ αφηρημένοι και ό,τι έχει σχέση με το υγρό στοιχείο. Ενώ ας πούμε εγώ θα σου πρότεινα, Θέμη, σ' αρέσει η θάλασσα. Πάρα πολύ. Πολύ. Μ' αρέσει να κολυμπά, μπορεί να μείνω δύο ώρες στο νερό. Σ' αρέσουν τα θαλάσσια σπορ. Δεν τρελαίνεσαι. Δεν τρελαίνομαι, αλλά θα κάνω άμα προκύψει. Μ' αρέσει πολύ όμως να είμαι μέσα στο νερό. Δηλαδή το καλοκαίρι μπορεί να μείνω στη θάλασσα δύο ώρες. Ωραία. Θα πρότεινα λοιπόν σε αυτά τα ζώδια που τα επηρεάζει τώρα ο Ποσειδώνας, αυτά τα τέσσερα. Να μην πάμε στη θάλασσα. Όχι. Να πάτε ίσα-ίσα. Αν μπορείτε να βρείτε χρόνο να είστε πιο κοντά στη θάλασσα ή να βρείτε ας πούμε ένα θαλάσσιο σπορ που να σας ταιριάζει. Εδώ πέρα μου κάνεις πατινά στον πάγο. Ναι. Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Φυσικά και μπορώ. Ένα διπλό λουπ στη θάλασσα. Άρα θα. Άρα στην ουσία λες, μας παρακινείς δηλαδή να το κάνουμε ναι, αυτό. Ναι, ή ξέρω εγώ αν έχετε ένα εξοχικό που να είναι κοντά στη θάλασσα ή αν σκέφτεστε να αγοράσετε ένα σπίτι κοντά σε νερό. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να δώσει μια πολύ καλή έκφραση για τον Ποσειδώνα. Γι' αυτό το λέω. Okay. Έτσι. Γιατί λες μόνο για τον πρώτο ημερών, μέχρι πότε θα είναι είναι τον μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου, αντίστοιχα για τους τοξότες μέχρι που θα είναι. Για πόσο διάστημα όμως θα για όλη τη χρονιά. Για όλο το χρόνο. Τόσο ακίνητος θα μείνει για όλο το χρόνο. Yes. Για τα είναι αργός πλανήτης. Είναι πολύ αργός. Θα μείνει στους ηχθείς μέχρι το 2026. Χρόνια.
Πέρα όμως από τον Ποσειδώνα, να πω και δύο-τρία άλλα πράγματα. Μην γελάτε, γιατί είναι κυβερνήτης μας. Ακούσατε τι πιάσει. Ο Ποσειδώνας δεν είναι κακός. Γιατί και εγώ αυτό νόμιζα στην αρχή. Είναι κυβερνήτης. Όχι, παιδιά, δεν είναι κακός. Βγάζει την έκφρασή μας στο φουλ. Ακριβώς. Και δεν είναι. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Άσχετο από τη θάλασσα, γιατί ο Ποσειδώνας κυβερνά και άλλα πράγματα. Το ξέρεις ότι ο κινηματογράφος, η φωτογραφία, όλα τα. Οτιδήποτε έχει εικόνα. Είναι Ποσειδώνας. Τα ακούς, Μάρη? Δεν είναι τυχαίο ότι πάρα πολλοί σκηνοθέτες, πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν στο χώρο, στον κινηματογράφο, πέρα από τους stars, έτσι, είναι ηχθείς ή έχουν έντονο ηχθειακό περιβάλλον στο οροσκοπιό τους. Είμαστε καλλιτεχνάρες, τέλος. Δεν τίθεται. Λοιπόν, να πούμε για τους ηχθείς, τους καλλιτεχνάρες, λοιπόν, μέχρι. Ναι, και θεωρώ δυστυχισμένους τους ηχθείς που είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον εντελώς τεχνοκρατικό. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο, μία διέξοδο, για να μην τρελαθούν. Τα Σαββατοκύριακα. Να φεύγουν και να κάνουν αυτό που λες, ας πούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τον Απρίλιο που θα είναι ανάβρωμος ο Άρης, προσέξτε κι εσείς η υγεία, τα ψηλοατυχήματα. Αυτές τις βλακίες δεν είναι πολύ σοβαρά, αλλά είναι από όλα αυτά που είναι σπαστικά και θέλουν προσοχή. Προσέξτε πάρα πολύ σχέσεις και συνεργασίες. Να μην τσακωθούμε, εννοείς. Ναι. Επίσης, μέχρι τον Απρίλιο έχει πολλές καθυστερήσεις ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά ή αν σας καθυστερούσαν χρήματα για τους ηχθείς, μπορεί μέχρι τον Απρίλιο να τα πάρετε πίσω. Αλήθεια. Δηλαδή, ναι. Άντε, μακάρι. Και τι άλλο, να πούμε ότι από τον Απρίλιο και μετά, το κομμάτι που αφορά το σπίτι, ακόμα και δουλειά στο σπίτι ή και το να φτιάξω το σπίτι μου ή να το ανακαινήσω, να μετακομίσω, θα είναι πιο σημαντικό μέσα στην υπόλοιπη χρονιά. Α, εγώ που θέλω και να πετάξω πράγματα και δεν έχω το χρόνο δηλαδή. Βεβαίως, μετά τον Απρίλιο να το κάνεις. Και νέα ξεκινήματα επίσης για τους ηχθείες, βλέπω στην καινούργια χρονιά. Ταξίδια αρκετά και κοντινά και μακρινά. Και ό,τι έχει να κάνει επίσης με τον κόσμο της επικοινωνίας, είτε αυτό είναι ίντερνετ, είτε είναι τα social media, είναι όλα αυτά, γενικώς. Μια χαρά τα ακούω αυτό, ναι, που λες όλο. Να βρείτε έναν τρόπο έτσι εκεί πέρα για να κάνετε χρονιά κάτι. Ή μέχρι το καλοκαίρι. Είναι μέχρι το καλοκαίρι αυτό. Όλα αυτά μετά. Mm. Και μετά πιο πολύ νέα ξεκινήματα ή θέματα που αφορούν το σπίτι. Κάποιοι να κάνουν τη δική τους οικογένεια επίσης, παίζει πάρα πολύ. Τι άλλο. Αυτά. Εντάξει, ωραία. Ασούλα μου, σε υπέρ ευχαριστούμε. Πάμε να πάρω μια τελευταία ανάσα. Μείνετε στην παρέα μας. Επιστρέφουμε.